σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών και αφού οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέπουν, ξεκινάμε τη Δευτέρα. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή στα θρανία των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου αλλά και των νηπιαγωγείων, με τους εμπλεκόμενους φορείς να διευθετούν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Οι οδηγίες που έχουμε από το Υπουργείο είναι στις περιπτώσεις που προβλέπεται θα πρέπει να γίνεται κλιμακωτή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών. Σήμερα συνεδριάζουν οι σύλλογοι διδασκόντων για να φτιάξουν το πρόγραμμα και για να δούνε πώς θα μπορέσουν να εφαρμόσουν την προσέλευση αυτή, την προσέλευση και την αποχώρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να γίνει, γιατί και οι είσοδοι υπάρχουν και έξοδοι στα σχολεία 2 και 3 και μάλιστα τις είχαν ενεργοποιήσει και την προηγούμενη που λειτουργούσαν τα σχολεία μετά το Σεπτέμβρη. Τα υπόλοιπα μέτρα είναι τα ίδια. Θα τηρηθούν οι αποστάσεις, οι μάσκες και ό,τι άλλο ήξερα. Λίγο πριν το κουδούνι χτυπήσει ξανά, πραγματοποιήθηκε και μια σύσκεψη με τη συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση να ζητάτε συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας προκειμένου να ενημερώνει τους γονείς όπου χρειάζεται για να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Περισσότερο δηλαδή η παρουσία της να δώσει στους γονείς να καταλάβουν ότι θα πρέπει το μεσημέρι που περιμένουν τα παιδιά ή το πρωί να κρατούν τις αποστάσεις και δεν χρειάζεται να συνωστίζονται όλοι μπροστά στην είσοδο ή στην έξοδο του σχολείου. Από αύριο, λίγες ώρες πριν τα σχολεία ανοίξουν ξανά, αξίζει να σημειωθεί πως θα πραγματοποιούνται και δειγματοληπτικά τεστ σε όσους εκπαιδευτικούς αλλά και παιδιά, εφόσον το ζητήσουν οι γονείς τους, δηλώσουν τα ενδιαφέρον τους. Έχει ανοίξει και μια πλατφόρμα από χθες στο Υπουργείο Παιδείας που μπορεί να δηλώνει ο εκπαιδευτικός ο οποίος θέλει να κάνει το rapid test και να το κάνει. Δηλαδή, τα rapid test τώρα θα γίνονται περιοδικά. Είναι προαιρετικά και νομίζω ότι σιγά σιγά θα γίνει και σε εμάς αυτό στάση ζωής. Να πρέπει να κάνουμε περισσότερο για να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Όσον αφορά στην ύλη, ιδιαίτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης δεν δημιουργήθηκαν. Με την κατάσταση όπως και να έχει, να εξομαλύνεται από τη Δευτέρα. Παρόλο το ότι υπήρχαν προβλήματα όταν πρωτοξεκίνησαν, τις 2-3, ξέρω εγώ, 4 μέρες, στη συνέχεια και μεγάλος αριθμός, το ποσοστό ήταν μεγάλο των μαθητών που είχαν πρόσβαση και παρακολουθούσαν. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την ύλη και όλα αυτά, εντάξει, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Θεωρώ όμως ότι τα μαθήματα προχωρούσαν κανονικά, όπως θα μπορούσαν να προχωρήσουν με την εξαποστάσεως διδασκαλία.